Θέλω και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω τους οργανωτές που μου δόθηκε η ευκαιρία να μιλήσω για ένα πολύ αγαπημένο θέμα σε μένα, τα χαράγματα πλοίων. Κυρίως θα ασχοληθούμε με τα χαράγματα στα Βυζαντινά και με τα Βυζαντινά μνημεία. Ποιος ήτο κατά μορφήν ακριβεί ο Βυζαντινός δρόμων, κατά τι ούτως διέφερε του Χελανδίου ή του Σέρμονος, τι ήτο ο Πάμφυλος, ο Χελάνδουρος, η Σακτούρα, η Γαλαία. Όσα ονόματα, τόσο και απορίε ως προς το ζήτημα τούτο, το ενδιαφέρον το σούτο την ιστορία της ναυτικής τέχνης. Με αυτά τα λόγια, ο Μιχαήλ Γούδας, σε άρθρο του το 1911 για τα χαράγματα πλοίων του Θησίου, θέτει το ζήτημα της έλλειψης στοιχείων σχετικών με την τυπολογία των μεσαιωνικών πλοίων. Πράγματι, τόσο οι γραπτές όσο και οι εικονογραφικές πηγές φίδονται στοιχείων σχετικών με την τυπολογία των πλοίων, καθώς και την ναυπηγική τέχνη της εποχής. Οι συγγραφείς, ενώ περιγράφουν αναλυτικά την οργάνωση του Βυζαντινού ναυτικού, παρέχουν ελάχιστες και αποσπασματικές ναυπηγικές πληροφορίες. Η ορολογία της τυπολογίας των μεσαιωνικών πλοίων συχνά είναι θελημένα αρχαΐζουσα και η ερμηνεία της παρουσιάζει μεγάλες δυσκολίες απόδοσης. Η ναύς, στη χριστιανική εικονογραφία, σύμβολο της πορείας προς τον Παράδεισο και της ίδιας της Εκκλησίας, αποδίδεται σχηματικά με στιλιστικές παραδοχές που δημιουργούν μια επαναλαμβανόμενη απεικόνηση που σπάνια ελευθερώνεται από το συμβολικό της χαρακτήρα. Η απόδοση ναυπηγικών τυπολογικών στοιχείων δεν αποτελεί ωστόσο πρώτη στο μέλημα της Βυζαντινής τέχνης. Εν τούτης είναι άξιο παρατήρησης ότι ορισμένα τυπολογικά χαρακτηριστικά επανέρχονται στις εικονογραφικές απεικονίσεις μέχρι το 13ο αιώνα και χαρακτηρίζονται σύμφωνα με τους ερευνητές ως αμυγή Βυζαντινά και αφορούν στην απεικόνιση του Καρχισίου στα φτερά της Πρίμνης και στο Ξυλόκαστρο. Μετά το 13ο αιώνα αυτά εκλείπουν τελείως από την εικονογραφία. Αυτή η ένδυα των πηγών δημιουργεί ερωτήματα στον ερευνητή, μιας και δεν υπάρχει κανένας λόγος να πιστέψει σε μια ομογενοποίηση των τύπων των πλοίων κατά τη Βυζαντινή περίοδο. Η υποβρύχια αρχαιολογία έχει φέρει στο φως πλέον αρκετά δείγματα Βυζαντινών πλοίων που δείχνουν τη μετάβαση από την τεχνική πρώτα το κέλφος σε αυτή πρώτα ο σκελετός και φανερώνουν μια εξέλιξη αργή ίσως, αλλά σημαντική στην ναυπηγική τέχνη. Φαίνεται λοιπόν ότι η έλλειψη εικονογραφικών και γραπτών πηγών δεν οφείλεται σε καμιά περίπτωση σε στατησιμότητα της εξέλιξης της ναυπηγικής τεχνικής και πρέπει μάλλον να αποδοθεί στο συμβατικό και συμβολικό χαρακτήρα της απεικόνησης του πλοίου στα μεσαιωνικά χρόνια. Η περίοδος παντοδυναμίας του Βυζαντινού ναυτικού μεταξύ 7ου και 10ου αιώνα έχει περάσει ανεπιστρεπτή. Τα Βυζαντινά ναυπηγεία έχουν συρρυκνωθεί και τα ναυπηγικά παραγωγικά κέντρα έχουν μετατοπιστεί στη Δύση. Μικρά ναυπηγεία συνεχίζουν να κατασκευάζουν πλοία με στόχο τις τοπικές ανάγκες, δηλαδή μικρά σκάφη για παράκτιο εμπόριο, αλία και ναυσιπλοεία. Η Μεσόγειος κατακλείζεται από δυτικού τύπου σκαριά και αυτό η εικονογραφία το αποτυπώνει. Μεταξύ 13ου και 17ου αιώνα οι απεικονίσεις πλοίων χαρακτηρίζονται κυρίως από την προσωπική μανιέρα του καλλιτέχνη και από τα δυτικά ναυπηγικά πρότυπα. Σήμερα, η συνδυαστική μελέτη εικονογραφικών, γραπτών και αρχαιολογικών πηγών μπορεί να συμπληρώσει τις γνώσεις μας για το πλοίο στη Βυζαντινή και μεταβυζαντινή περίοδο. Ανάμεσα δε στις εικονογραφικές πηγές, τα χαράγματα ή ακιδογραφήματα πλοίων αποτελούν μια από τις πιο ενδιαφέρουσες πηγές τεκμηρίωσης που έρχεται να συμβάλλει σημαντικά στη γνώση μας για την τυπολογία και ναυπηγική των πλοίων αυτής της περίοδου. Θα περάσουμε σε ένα σύντομο ιστορικό. Όπου στις αρχές του 20ου αιώνα η περίοδος ανάπτυξης της Βυζαντινής ιστορικής, επιγραφικής και αρχαιολογικής έρευνας γίνονται και οι πρώτες αναφορές στην ύπαρξη χαραγμάτων πλοίων. Η πρώτη πραγματοποιήθηκε το 1907, όταν στο σημαντικό έργο του για την Αγία Σοφία της Κωνσταντινούπολης, ο Ευγένιος Αντωνιάδης αναφέρθηκε στην ύπαρξη χαραγών που απεικονίζουν πλοία. Αντίστοιχα, το 1908 ο Πέτρος Παπαγεωργίου, στο έργο του για τον Άγιο Δημήτριο της Θεσσαλονίκης, αναφέρεται σε ναυτικού τεινός εικόν με σχέδιο χωρίς όμως καμία ανάλυση. Το πρώτο αναλυτικό άρθρο για τα χαράγματα πλοίων έρχεται λίγο αργότερα το 1911, με δημοσίευση του Μιχαήλ Γούδα για τα μεσαιωνικά χαράγματα πλοίων επί του Θησίου. Είναι ο πρώτος που αποτυπώνει, παρουσιάζει και αναλύει ένα σύνολο χαραγμάτων πλοίων και αφιερώνει εκτενή αναφορά στην τυπολογία τους. Θεωρεί μάλιστα ότι ο σκοπός της ύπαρξής τους είναι η απλή παιδεία.
Στη δεκαετία πλέον του 30, οι επιφανείς αρχαιολόγοι Σωτηρίου και Ορλάνδος αναφέρονται στην ύπαρξη χαραγμάτων πλοίων σε όποια από τα πολλά μνημεία που μελέτησαν, συχνά με απόδοση στοιχείων, χωρίς όμως να προβαίνουν σε τυπολογικές αναλύσεις. Τέλος, το 1957, ο Μιχαήλ Γκιτάκος με τρία σημαντικά άρθρα του προβαίνει στον ορισμό του ναυτικού χαρακτήρα των χαραγμάτων και είναι ο πρώτος που το κάνει, στην ανάλυση τυπολογικών ναυπηγικών χαρακτηριστικών και βασιζόμενος κυρίως σε γραπτές πηγές, προσπαθεί να καταδείξει το θρησκευτικό χαρακτήρα τους ως στάματα. Δυστυχώς, ο τομέας αυτός της εικονογραφικής έρευνας δεν κινητοποίησε την ελληνική επιστημονική κοινότητα και μόνο μετά τη δεκαετία του 1980 οι μελετητές της ναυτικής αρχαιολογίας, στην πλειονότητά τους ξένοι, ασχολήθηκαν με το αντικείμενο συστηματικότερα. Τι είναι λοιπόν τα ναυτικά χαράγματα? Με τον όρο χάραγμα ή ακιδογράφημα στα ελληνικά και γκράφιτι στα αγγλικά δηλώνεται το αντικείμενο ή το αποτέλεσμα της πράξης. Δηλαδή με ένα οξύ αντικείμενο, μια ακίδα, χαράζεται ένα σχέδιο ή ένα γράφημα. Με τον όρο ναυτικά χαράγματα ή ναυτικά κινητογραφήματα εννοούμε κάθε γραπτή εγχάρακτη αναπαράσταση που προέρχεται ή και σχετίζεται με την ναυτική ζωή και κυρίως τις αναπαραστάσεις πλοίων. Πρόκειται για μια έκφραση αυθόρμητη, στιγμιαία και συχνά απλοϊκή. Ο χαράκτης δεν προσπαθεί απαραίτητα να χαράξει κάτι όμορφο, αλλά κάτι αληθινό, χωρίς να το επιτυγχάνει βέβαια πάντα. Συχνά αναπαριστά τα βασικά στοιχεία του πλοίου, προσπαθώντας να αποδώσει μόνο με λεπτομέρεια τα μέρη εκείνα που θεωρεί σημαντικά, πιθανόν λόγω της ενασχόλησής του με το συγκεκριμένο σημείο, για παράδειγμα το πιδάλιο, τα ιστεία. Βέβαια, δεν λείπουν και τα χαράγματα, τα πλοίων, που δείχνουν μια αριστοτεχνική απόδοση του σκαριού μέσα από την ικανότητα του χαράκτη να αποδώσει ναυπηγικές λεπτομέρειες. Πρόκειται για μια διεθνή πρακτική από τα προϊστορικά χρόνια μέχρι σήμερα. Τα αρχαιότερα γνωστά χαράγματα πλοίων προέρχονται από τον οικισμό της τελικής νεολιθικής στο Στρόφυλλα της Άνδρου και το μεγαληθικό μνημείο του Χάλταρ Ξιέν στη Μάλτα, που χρονολογείται από την τρίτη χιλιετία. Αξίζει να αναφέρουμε ότι η πρακτική αυτή είναι αδιάκοπη στο χρόνο και μας έχει δώσει πλήθος χαραγμάτων από την αρχαιότητα, τους ρωμαϊκούς χρόνους, το Μεσαίωνα, αλλά και μέχρι σήμερα, μέχρι και τον 20ο αιώνα. Τα συναντάμε σε αρχαίους ναούς, σε ορθόδοξα και καθολικά θρησκευτικά μνημεία, αλλά και σε μουσουλμανικά, σε οχυρώσεις, κινστέρνες, φυλακές, οικίες, πύργους, κρίνες. Τα εντοπίζουμε τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό των μνημείων. Η έρευνα στον ελλαδικό χώρο έχει καταδείξει μέχρι στιγμής ότι στα χριστιανικά θρησκευτικά μνημεία η συνηθέστερη επιλογή των χαρακτών είναι τοιχογραφημένες με αγιογραφίες επιφάνειες. Και εδώ θα πω ότι είναι και σε συγκεκριμένα σημεία τα οποία τα χαράζουν. Όπως εδώ βλέπετε, είναι κάτω από το χέρι του εσταυρωμένου ως ένδειξη προστασίας. Ανάλογα με τη χρήση και τη σημασία του μνημείου, συχνά τα χαράγματα πλοίων αποκτούν και διαφορετικό συμβολισμό. Το χάραγμα γίνεται ένα κωδικοποιημένο μήνυμα, γραπτό ή εγχάρακτο, από άτομα που συνήθως δεν διέθεταν άλλο μέσο έκφρασης. Μαρτυρεί το στάτους τους, τις δοξασίες τους, τα πιστεύω τους, τους φόβους τους ή τις ελπίδες τους. Στα θρησκευτικά μνημεία συμβολίζει μια επίκληση στο θείο, ένα τάμα προς τον Άγιο Προστάτη των Θαλασσινών ή τον Άγιο Προστάτη του Χαράκτη μετά από ένα ταξίδι που διακινδύνευσε ή πριν από ένα δύσκολο ταξίδι. Συμβολίζει την αέναη ανάγκη του ανθρώπου για προστασία και δύναμη να ξεπεράσει τους κινδύνους. Γίνεται δε εύκολα με ένα αιχμηρό αντικείμενο, δεν είναι κοστοβόρο και η πράξη δίνει την αίσθηση της αμεσότητας με το θείο. Δεν λείπουν βέβαια και οι περιπτώσεις που το χάραγμα συνδέεται καταρχήν με την ανάγκη αποθανάτησης της ύπαρξης των δημιουργών τους ή για να περάσει απλά η ώρα. Για παράδειγμα, στον πύργο του Μαρκόπουλου, οι χαράκτες, που ήταν μέλη της φρουράς του οχυρού, είτε κρατούμενοι στο οχυρό, χάραξαν 20 πλοία και μάλιστα δυτικής τυπολογίας. Και στον Όσιο Λουκά στη Φωκίδα, σε ένα κατάσπαρτο με μεγάλων διαστάσεων χαράγματα πλοίων υπερώο, το οποίο φαίνεται ότι χρησιμοποιήθηκε κατά την περίοδο της Λατινοκρατίας και ως χώρος νοσοκομιακής περίθαλψης, καταγράφηκαν πάνω από 180 χαράγματα πλοίων στην πλειονότητά τους δυτικής και αυτά τυπολογίας. Οι χαράκτες που βρέθηκαν αναγκαστικά σε νοσηλεία στο χώρο εκμεταλλεύτηκαν το χρόνο παραμονής τους για να αποτυπώσουν την παρουσία τους μέσω ενός αντικειμένου που γνώριζαν πολύ καλά, το πλοίο.
Πολλές φορές η ανάγκη χάραξης των πλοίων σχετίζεται με το θαυμασμό ή τον φόβο και θα μπορούσε να παραπέμπει σε κάποιο σημαντικό γεγονός μικρότερης ή μεγαλύτερης εμβέλειας που έλαβε χώρα και προσδιορίσε την τύχη της περιοχής ή την προσωπική του τύχη. Όπως για παράδειγμα στην όμορφη εκκλησιά στο Γαλάτσι που έχουμε την αναπαράσταση μιας κοινής σύραξης, προφανώς μεταξύ ενός μακρού κοπήλα του πλοίου και ενός στρόγγυλου εμπορικού. Η ναυτική σκηνή είναι χαραγμένη στο νότιο παρεκκλήσι, στην τοιχογραφία της Πλατιτέρας, η οποία φέρει δυτικής προέλευσης τεχνοτροπικά στοιχεία του τέλους του 13ου αιώνα. Συνήθως είναι χαραγμένα πολλά και σε διαφορετικές κλίμακες. Τα περισσότερα χαράγματα πλοίων έχουν μήκος μεταξύ 10 και 40 εκατοστών. Δεν λείπουν όμως και αυτά που ξεπερνούν το 1 μέτρο μήκος, όπως αυτά που καταγράφηκαν στον Όσιο Λουκά, και ξεπερνούν, αποτελούν ένα σύνολο με χρονολογικό όριο το post-quem της κατασκευής του μνημείου, χωρίς όμως να μπορούμε να διαχωρίσουμε εύκολα τις προγενέστερες από τις μεταγενέστερες εγχαράξεις. Σε αυτό μπορεί να συμβάλλει ως ένα βαθμό η διερεύνηση στοιχείων όπως του πλάτους και βάθους των εγχαράξεων, της υφής και της χρειάς της πατούρας τους. Τα περισσότερα χαράγματα απεικονίζουν το προφίλ του πλοίου. Σε όλα αυτά τα χρόνια έρευνας έχουμε συναντήσει δύο περιπτώσεις απεικόνησης κάτοψης πλοίου και μια σόψης από την πλώρη. Είναι προφανές ότι η χρονολόγησή τους έχει δυσκολίες. Είναι δυνατόν να λάβουν μια χρονολόγηση ατέρμινους αντεκβέμ ή ατέρμινους post-quem, πάντα σε σχέση με το μνημείο ή το αντικείμενο πάνω στο οποίο βρίσκονται χαραγμένα. Αυτό παρέχει ένα χρονολογικό όριο που πριν ή μετά από αυτό το χάραγμα δημιουργήθηκε. Συχνά τα τυπολογικά χαρακτηριστικά μας επιτρέπουν μια κατά προσέγγιση χρονολογική οριοθέτηση του χαράγματος, εφόσον πάλι η μελέτη συντελεστεί σε συνδυασμό με γραπτές αρχαιολογικές και εικονογραφικές πηγές. Για παράδειγμα, στην όμορφη εκκλησιά της Αίγινας συναντήσαμε ένα χάραγμα πλοίου σε εξωτερικό δόμο του ναού και κάθετα χαραγμένο προς τα υπόλοιπα, το οποίο έφερε χαρακτηριστικά μακρού πλοίου της κλασικής περίοδου. Έχουμε εδώ ένα μακρόστενο σκαρί με παράλληλες εγχαράξεις στο εσωτερικό του που παραπέμπουν στα μαδέρια του πετσώματος με τη χαρακτηριστική πρίμηνη και ένα πιδαλιούχο με τα πλευρικά πιδάλια. Παρά την αρχική μας έκπληξη, η έρευνα απέδειξε ότι οι δόμοι κατασκευής του ναού προέρχονταν από το ναό της Αφέας στην Αίγινα, οπότε και αποκτούσε νόημα η ύπαρξη ενός αρχαίου χαράγματος σε ένα μεσαιωνικό ναό. Δεν αποτελούν παραδείγματα αναχρονισμού στην απεικόνιση των πλοίων. Και ίσως αυτό είναι και το σημαντικότερο χαρακτηριστικό τους, γιατί αποτυπώνουν ένα τύπο πλοίου που την πολύ συγκεκριμένη στιγμή ήταν σε χρήση. Αποτυπώνουν αυτό που είδαν ή έζησαν. Ακριβώς επειδή πρόκειται για μια πράξη αυθόρμητη, ο χαράκτης αποδίδει το πλοίο που θέλει, που γνωρίζει. Με άλλα λόγια, τα χαράγματα πλοίων αναπαριστούν τύπους πλοίων που ήταν σε χρήση τη στιγμή της πράξης της εγχάραξης. Τα περισσότερα χαράγματα πλοίων που έχουν καταγραφεί προέρχονται κατά κύριο λόγο από μεσοβυζαντινά και μεταβυζαντινά μνημεία. Ενώ χαράγματα πλοίων από την πρώιμη βυζαντινή περίοδο μέχρι στιγμής έχουν εντοπιστεί ελάχιστα και προέρχονται τουλάχιστον στον ελλαδικό χώρο από αρχαία μνημεία σε δεύτερη χρήση κατά κύριο λόγο. Προσπαθήσαμε τα χαράγματα πλοίων που επιλέχθηκαν για την παρουσίαση να καλύπτουν ένα όσο το δυνατόν ευρύ χρονολογικό φάσμα από τη βυζαντινή έως και τη μεταβυζαντινή περίοδο και να παρουσιάζουν ιδιαίτερα στοιχεία που συμβάλλουν στη γνώση μας για την ναυπηγική αυτής της περίοδου. Ένα χάραγμα πλοίου από τα κελιά της Αιγύπτου συνέβαλε αποφασιστικά στον επιστημονικό διάλογο που ξεκίνησε το 1926 για την εμφάνιση του τριγωνικού ιστίου στη Μεσόγειο. Μέχρι πρόσφατα, η απεικόνιση των τριγωνικών ιστίων στο χειρόγραφο του ψαλτηρίου του Κλουντόφ και σε εκείνο των λειτουργικών ομιλιών του Γρηγόριου του Ναζιαντζινού και τα δύο του 1ου αιώνα θεωρούνταν οι αρχαιότερες επιβεβαιωμένες εικονογραφικές απεικονίσεις πλοίων με λατίνη, πανή και βυζαντινή προέλευση. Η ανακάλυψη το 1983 ενός χαράγματος πλοίου, Ντιπίντη, με τριγωνικό ιστίο σε τοιχογραφία στα κελιά της Αιγύπτου, που χρονολογείται με ασφάλεια στο 630, άλλαξε τα δεδομένα και μετατόπισε κατά δύο αιώνες νωρίτερα την εμφάνιση του τριγωνικού ιστίου στη Μεσόγειο. Μάλιστα, θεωρείται απίθανο ένας εξαρτισμός τόσο εξειδικευμένος να γεννήθηκε την ίδια περίοδο με τη δημιουργία της απεικόνησης. Προφανώς, λοιπόν, πρόκειται για το τελικό στάδιο μιας μακράς εξέλιξης στην Ανατολική Μεσόγειο.
Μια από τις προημότερες βυζαντινές απεικονίσεις αποτελεί το χάραγμα εμπορικού πλοίου που βλέπετε απάνω αριστερά, που βρέθηκε χαραγμένο σε μαρμάρινη πλάκα στην αρχαία αγορά της Κορίνθου, σε ένα χώρο ενεργό κατά τη μέση βυζαντινή περίοδο. Χρονολογείται με βάση ανασκαφικά, ιστορικά και τέλος τυπολογικά χαρακτηριστικά στον 5ο ή 6ο αιώνα. Σύμφωνα με τον Λουσιέν Μπάς, σημαντικό ερευνητή της ναυτικής εικονογραφίας και αρχαιολογίας, πρόκειται για ματαιβατικό τύπο εμπορικού πλοίου μεταξύ της ύστερης ρωμαϊκής και βυζαντινής περίοδου. Στο χάραγμα αυτό διακρίνονται μια σειρά από καθαρά βυζαντινά ναυπηγικά στοιχεία που χαρακτηρίζουν, όπως ήδη αναφέραμε, την εικονογραφία της περίοδου μεταξύ 5ου και 12ου αιώνα. Παρατηρούμε λοιπόν ότι εκατέρωθεν της πρίνης σχηματίζονται δύο τρίγωνα από τη μία και την άλλη πλευρά του ποδοστάματος, που σχηματίζουν ένα είδος τριγωνικής πλατφόρμας. Εμφανίζεται αυτό το χαρακτηριστικό σε πολλές απεικονίσεις βυζαντινής προέλευσης και σε κάθε είδους πλοίων, από βάρκες μέχρι μεγάλα πλοία, τουλάχιστον μέχρι το 12ο αιώνα. Το στοιχείο αυτό χρησιμεύει καταρχήν σαν σημείο στήριξης των πλευρικών πιδαλίων, χωρίς όμως να γνωρίζουμε ακριβώς πώς αυτά ήταν φιξαρισμένα. Το βυζαντινό σημείο στήριξης των πλευρικών πιδαλίων μεταφέρθηκε πιο πίσω σε σχέση με τη ρωμαϊκή εποχή, περίπου στο ύψος της κορυφής του ποδοστήματος. Αποτυπώνεται δε εικονογραφικά ως συνέχεια του ανώτερου ζωστήρα και συνδέεται επίσης με τη στερεότητα της κατασκευής και την ανάγκη διαπλάτησης της πρίμνης. Δεν αποτελεί κάποιο είδους ντεκόρ, του οποίου η χρησιμότητα δεν προκύπτει από πουθενά. Δύο χαράγματα πλοίων που προέρχονται από την Αίγινα και τον Όσιο Λουκά φέρουν ένδειξη αυτού του στοιχείου στο σχηματισμό της πρίμνης. Το πρώτο απεικονίζει ένα μακρό κοπήλατο πλοίο από τον Άγιο Νικόλα του Μαύρικα και το δεύτερο είναι από το υπερό του Όσιου Λουκά και απεικονίζει ένα μονόστιλο στρογγυλό πλοίο, το οποίο μάλιστα φέρει και καρχίσιο. Το ενδιαφέρον είναι ότι στην πρώτη περίπτωση το χάραγμα δεν μπορεί να προχρονολογηθεί πριν από το 15ο αιώνα, λόγω της τοιχογραφίας πάνω στην οποία βρίσκεται, ενώ στη δεύτερη περίπτωση οι τοιχογραφίες του Υπερώου χρονολογούνται όχι νωρίτερα του 12ου αιώνα. Στο ίδιο χάραγμα από την αγορά της Κορίνθου παρατηρούμε άλλο ένα βυζαντινό χαρακτηριστικό, το καρχίσιο σε σχήμα αγκίστρου με ένα ή δύο καρούλια. Στην εικονογραφία της περίοδου μεταξύ 6ου και 12ου αιώνα, αυτή η εγκυστροειδής απόλυξη παρατηρείται αποκλειστικά σε απεικονίσεις πλοίων με λατίνι ιστείο. Και είναι πολλές αυτές οι απεικονίσεις για να είναι τυχαίες. Προφανώς, η απόλυξη αυτή, διαμορφωμένη σε σχήμα αγκίστρου, εξυπηρετούσε τη λειτουργία των τροχύλων και πιθανώς χρησίμευε και ως είδος αγκίστρου για την αντένα και την διευκόλυνση των χειρισμών κατά την ιστιοδρομία. Και τέλος, σύμφωνα πάντα με τον Λουσιέν Μπάς, στο ίδιο χάραγμα έχουμε την απεικόνιση ενός ξυλοκάστρου γύρω από τον κεντρικό ιστό. Μάλιστα φαίνεται από τις εικονογραφικές πηγές ότι οι προημότερες απεικονίσεις ξυλοκάστρων κατασκευών, όχι απαραίτητα μόνιμων, ήταν στη μέση του πλοίου, ενώ σταδιακά, όπως φανερώνει η εικονογραφία από τον 9ο αιώνα, μεταφέρθηκαν στην Πρίμνη και στην Πλώρη. Με αποτέλεσμα, τον 13ο αιώνα, αυτές οι πλατφόρμες γίνονται πλέον αναπόσπαστο μέρος της κατασκευής του πλοίου και καταλήγουν σε μια μόνιμη φόρμα υπερκατασκευής που χαρακτηρίζει τα δυτικής κυρίως προέλευσης σκαριά, όπως την Άβα, την Καράκα και την Καραβέλα. Στα χαράγματα πλοίων, η απόδοση του πλευρικού πιδαλίου δεν είναι συχνή. Σε τρία χαράγματα πλοίων που βρέθηκαν σε δεξαμενή στον Πειραιά του 5ου αιώνα, τα πλευρικά πιδάλια αποδίδονται με δύο παράλληλες εγχαράξεις κάθετες στο σκαρί. Στο χάραγμα πλοίου σε αμφορέα του 9ου αιώνα, που βρέθηκε στο Γενή Καπή στην Κωνσταντινούπολη, η κάθετη εγχάραξη του πλευρικού πιδαλίου ολοκληρώνεται με την απόδοση του πτερυγίου με τριγωνικό σχήμα. Η εικονογραφία των χειρογράφων κυρίως αποτυπώνει το πτερύγιο του πλευρικού πιδαλίου συχνά με διαφορετικό σχήμα. Παραλληλόγραμμο, κονοειδές, τριγωνικό. Και προφανώς αυτή η διαφοροποίηση στο σχήμα είναι δηλωτική της χρήσης του πιδαλίου για κάθε τύπο σκάφους. Τα πλευρικά πιδάλια είναι σε χρήση, όπως φαίνεται, τουλάχιστον μέχρι το 16ο αιώνα, παρόλο που ήδη από το 14ο το πιδάλιο του ποδοστάματος είναι γνωστό στην Ανατολική Μεσόγειο.
Στην εικονογραφία, μάλιστα, η πρώτη απεικόνιση πηδαλίου του ποδοστάματος ανάγεται στο 12ο αιώνα και προέρχεται από το ανάγλυφο στην κολυμπήθρα του καθεδρικού ναού του Winchester. Στα μεταγενέστερα χαράγματα, το πηδάλιο του ποδοστάματος αποτυπώνεται συχνότερα. Αντιπροσωπευτικό είναι ένα χάραγμα από τον Άγιο Νικόλαο στην Παλαιοχώρα Αίγινας, όπου αναπαριστάται το πηδάλιο και η ένωσή του με το ποδόσταμο με ένα μεντεσέ, καθώς και λαγουδέρα, καθώς και ο πηδαλιούχος. Σε αυτό έχουμε ένα άλλο χάραγμα από το Θησίο που ακολουθεί. Το πηδάλιο αποτυπώνεται να ακολουθεί την ελαφρά κυρτή πρίμνη, χάραξη της πρίμνης και διακρίνονται τρία σημεία σύνδεσης με το ποδόσταμο. Και τέλος, το εμπορικό ιστιοφόρο χάραγμα από τον Όσιο Λουκά, το πηδάλιο απεικονίζεται σαφώς να μην αγκαλιάζει το σχήμα της πρίμνης. Η απόδοσή του γίνεται με κάθετες εγχαράξεις που προεκτείνονται κάτω από τη γάστρα αρκετά. Και εδώ διακρίνεται επίσης η λαγουδέρα. Το σύστημα συστήματα κοπηλασίας. Σε μια σειρά από χαράγματα που απεικονίζουν μακρά κοπήλα τα πλοία της οικογένειας των Γαλέρων, το ενδιαφέρον μας εστιάζεται στη διαφορετική απόδοση του συστήματος κοπηλασίας. Πάντως σε όλα απεικονίζεται ένα μακρόστενο σκαρί με ένα λατίνι ιστείο και με τη χαρακτηριστική μικρή υπερκατασκευή της πρίμνης. Στο χάραγμα Χ1 από το Θησίο διακρίνουμε 12 κάθετες και ελαφρά διαγώνιες εγχαράξεις προς το σκαρί, διατεταγμένες σε ζεύγη των δύο. Ο χαράκτης θέλησε να αποδώσει το σύστημα κοπηλασίας αλλά σενσίλε, όπου σε κάθε πάγκο κάθονται 2 ή 3 κοπηλάτες και χειρίζονται ο καθένας ένα ξεχωριστό κουπί. Η μέθοδος αυτή ήταν σε ισχύ ήδη από το 1200. Στα χαράγματα Χ2 και Χ3, οι ίδιες κάθετες και ελαφρά διαγώνιες γραμμές ξεχωρίζουν διατεταγμένες σε ζεύγη των τριών. Στις δύο μάλιστα περιπτώσεις, ο χαράκτης είναι πιο επιμελής και χαράζει και μια οριζόντια γραμμή στις απολήξεις των κουπιών. Και εδώ οι χαράκτες αποδίδουν το ίδιο σύστημα κοπηλασίας. Το Χ2 μάλιστα είναι χαραγμένο κάτω από ένα μεγαλύτερο εμπορικό σκάφος, το οποίο το συνοδεύει χρονολογία 1496. Στο χάραγμα Χ4 από το Θησίο, η απόδοση των κουπιών έχει γίνει με κάθετες και ελαφρά διαγώνιες εγχαράξεις προς το σκαρί. Με μια ευθεία γραμμή στις απολήξεις ενώνεται το κοπηλατικό σύστημα. Αυτός είναι και ο συνηθέστερος τρόπος απόδοσης των κουπιών. Παραπέμπει στο σύστημα κοπηλασίας Ασκαλώτσιο, αντικατάσταση του προηγούμενου συστήματος στις γαλέρες το 16ο αιώνα, σύμφωνα με την οποία 3 κοπηλάτες χειρίζονταν ένα κουπί καθισμένοι στον ίδιο πάγκο. Και λίγα λόγια τώρα για το ίδιο το πλοίο, για το σκαρί. Στα περισσότερα χαράγματα, είτε αφορούν μακρά κοπήλα τα πλοία, είτε στρόγγυλα, αποδίδεται κατά κύριο λόγο το εξωτερικό περίγραμμα του σχήματος του σκαριού με αδρές εγχαράξεις και συχνά χωρίς την απόδοση πολλών λεπτομεριών. Για παράδειγμα, στο χάραγμα την Παναγιά Περίβλεπτο, το οποίο ακολουθείται από επιγραφή παράκλησης και χρονολογία 1741. Στο χάραγμα από το Θησίο διακρίνουμε ένα επιμήκες σκαρί, όπου στο εσωτερικό του περιγράμματος φέρει μια εγχάραξη που σε ένα σημείο του γίνεται σχεδόν διπλή για την απόδοση του ζωστήρα. Στο άνω μέρος με μικρές κυκλικές εγχαράξεις αποδίδονται είτε οι κοπηλάτες είτε οι οπές που περνούσαν τα κουπιά. Διακρίνουμε επίσης το πρημνιό πηδάλιο να ακολουθεί τη φόρμα της πρίμνης, όπου στο άνω μέρος της φέρει μικρό επίστεγο. Τέλος φέρει 2 ιστούς με λυπή εξαρτισμό. Στον τρίτο κύωνα, που εκεί βρίσκεται αυτό το χάραγμα, δεν φαίνεται. Όχι, εντάξει. Υπάρχει επιγραφή με ημερομηνία 1545 και χαρακτηρίζεται από την ίδια υφή πατίνας με τα χαράγματα πλοίων του κύωνα. Στο χάραγμα από το υπερόο του Όσιου Λουκά, ο χαράκτης απέδωσε τα βασικά χαρακτηριστικά, το σκαρί με σχεδόν κάθετες στην πλώρη και την πρίμνη, τον ιστό με κεραία και εξαρτισμό, ενώ απεικόνισε με λεπτομέρεια το παραπέτο με διαγώνιες εγχαράξεις πάνω από την κουπαστή. Μια λεπτομέρεια που αποτελεί απόδειξη της συνέχειας της ναυπηγικής τέχνης στο Αιγαίο μέχρι σήμερα. Δεν λείπουν όμως και οι περιπτώσεις που ο χαράκτης έχει αφιερώσει χρόνο και σπουδή για να αποδώσει όσο το δυνατόν περισσότερες λεπτομέρειες του σκαριού. Το χάραγμα από το Θησίο αποδίδει λεπτομεριακά ένα τρίστυλο ιστιοφόρο με μαζεμένα τα ιστεία.
Διακρίνεται η στρογγυλεμένη ψηλή πρίμνη με υπερκατασκευή στο πάνω μέρος, ενώ κάθετες και διαγώνιες παράλληλες εγχαράξεις αποδίδουν το άνω κατάστρωμα και ακριβώς από κάτω διακρίνονται τετράγωνες θηρίδες ή παραφωτίδες. Το πάνω μέρος του εσωτερικού περιγράμματος του σκαριού φέρει λεπτές παράλληλες εγχαράξεις που παραπέμπουν σε επιγενίδες στα μαδέρια του πετσώματος. Η ιστιοφορία αποδίδεται με ακόμα μεγαλύτερη λεπτομέρεια. Ο κεντρικός και προραίος ιστός αποτελούνται από στήλους και επιστήλια με τετράγωνα ιστεία και φέρουν θωράκια. Ο πρυμναίος ιστός φέρει τριγωνικό ιστείο. Τα δύο επόμενα χαράγματα φέρουν κοινά χαρακτηριστικά, αλλά ο χαράκτης είναι διαφορετικός και αυτό φαίνεται κυρίως από την απόδοση των εγχαράξεων. Πρόκειται για ιστιοφόρα με τρεις βασικούς ιστούς και ένα τέταρτο στην πρίμνη, το γνωστό Μποναβεντούρα, από το υπεραιώο του Όσιου Λουκά, με υπερκατασκευές στην πρίμνη και στην πλώρη. Στο πάνω, ο χαράκτης αποδίδει την υπερκατασκευή της πλώρης με μικρές επιμελημένες διαγώνιες εγχαράξεις με διαφορετική φορά για να διαφοροποιήσει τα δύο τουλάχιστον επίπεδα που υπάρχουν. Ενώ για την πρυμναία υπερκατασκευή χρησιμοποιεί παράλληλες εγχαράξεις για να δώσει την εικόνα των επιγενείδων. Αποτυπώνει τα βασικά στοιχεία της ιστιοφορίας. Κεντρικός και πλωριός ιστός με ιστιοφορία τετράγωνων ιστείων και θωράκια, ενώ οι πρυμναίοι με τριγωνικά. Στο δεύτερο χάραγμα, που ανήκει στην ίδια τυπολογία, ο χαράκτης προφανώς γνώριζε καλύτερα την ιστιοφορία και γι' αυτό την απέδωσε με μεγαλύτερη λεπτομέρεια. Και τα τρία χαράγματα φέρουν χαρακτηριστικά που παραπέμπουν σε τυπολογία πλοίου καράκας. Δηλαδή σε ένα τρίστυλο μεγάλο ιστιοφόρο με στιβαρό σκελετό και ιδιαίτερα υπερυψωμένες υπερκατασκευές στην πρίμνη και στην πλώρη, που όμως αποτελούσαν αναπόσπαστο πλέον κομμάτι της κατασκευής του πλοίου. Η καράκα υπήρξε κατεξοχήν εμπορικό πλοίο, το μεγαλύτερο που γνωρίζουμε, και ήδη από το 16ο αιώνα έφερε τρεις ιστούς και αρμένιζε στην Ανατολική Μεσόγειο. Προφανώς και γι' αυτό είναι και αποτυπωμένο τόσο συχνά σε τόσο διαφορετικά μνημεία. Σας ευχαριστώ πολύ.